Το δικό του άγαλμα της ελευθερίας απέκτησε το μικρό χωριό Σέλα της Σλοβενίας. Είναι ένα 8-μέτρο ξύλινο γλυπτό που παρουσιάζει έναν ξανθό άνδρα με άγριο ύφος που φορά μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα. Το δεξί του χέρι είναι σηκωμένο και καταλήγει σε γροθιά. Το γλυπτό μοιάζει εκπληκτικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο δημιουργός του, ο 56χρονος Σλοβενός αρχιτέκτονας Τόμ Σλέγκλ, επιμένει ότι πρόκειται για άγαλμα της ελευθερίας. Σχεδίασα το άγαλμα επειδή οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τι αντιπροσωπεύει το άγαλμα της ελευθερίας. Θέλω να τους προειδοποιήσω για την άνοδο του λαϊκισμού και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μεγαλύτερος λαϊκιστής από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή έμπνευσης για τον αρχιτέκτονα αποτέλεσε το επίσης ξύλινο άγαλμα της σύζυγου του Τραμπ, Μελάνια, που τοποθετήθηκε στην πόλη Σεύνιτσα, όπου η σημερινή πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Έργο του Αμερικανού Μπραντ Ντάουνεϊ, το άγαλμα της Μελάνια φιλοτεχνήθηκε από τον ντόπιο γλύπτη Άλες Ζούπεφ με αλυσοπρίωνο. Το άγαλμα της ελευθερίας έχει άδεια να παραμείνει στο χωριό για τους επόμενους 2 μήνες. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφερθεί αλλού, στη Σλοβενία ή το εξωτερικό, ακόμη και στη Γροιλανδία, εάν υπάρχει ενδιαφέρον, όπως λέει ο δημιουργός του.